θέσαμε τα ερεθίσματα που αποφασίσαμε στην πανελλαδική σύσκεψη των σωματείων για τους συναδέλφους νεοδιόριστους. Θέσαμε το ερώτημα ότι αυτή τη στιγμή κρατούνται χιλιάδες συνάδελφοι όμοιροι και τρομοκρατούνται για τη μονιμοποίησή τους. Παραβιάζουν τους ίδιους τους δικούς τους νόμους. Εδώ και καιρό έπρεπε ήδη να βγουν οι πράξεις μονιμοποίησης και δεν το πράττουν. Δεν μας έδωσε καμία απάντηση. Είπε ότι την επόμενη εβδομάδα θα βγει συγκεκριμένη εγκύκλειος και μάλιστα άφησε να νοηθεί ότι αυτή η εγκύκλειος θα λύνει το πρόβλημα και θα το λύνει ότι θα μονιμοποιούνται οι συνάδελφοι μετά από την ατομική αξιολόγηση. Είναι απαράδεκτο, συνάδελφοι, εμείς δεν θα το επιτρέψουμε αυτό. Θα ζητήσουμε να εφαρμοστεί ήδη ο νόμος που υπάρχει για τη μονιμοποίηση των αναπληρωτών. Το δεύτερο θέμα που ζητήσαμε ήταν για το ωράριο των νηπιαγωγών. Παρόλο που θέσαμε συγκεκριμένη πρόταση μετά από σύσκεψη σωματείων πέρυσι δεκάδων και την καταθέσαμε στο Υπουργείο Παιδείας και στον κύριο Κόπτση, για ακόμη μια φορά το Υπουργείο Παιδείας κοφεύει. Δεν δίνει καμία λύση για το ωράριο των συναδέλφων νηπιαγωγών και θέλει να το συζητήσει, λέει, με νομικούς εκπροσώπους του Υπουργείου. Είναι υπεκφυγή. Ζητάμε εδώ και τώρα και θα συνεχίσουμε να ζητάμε να πάρουν μέτρα για την μείωση του ωράριου των νηπιαγωγών. Τρίτο θέμα που θέσαμε, συνάδελφοι, είναι για τα κενά αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ειδικά στην ειδική αγωγή, χιλιάδες παιδιά έχουν μείνει χωρίς παράλληλη στήριξη. Δεκάδες μαθητές δεν έχουν τμήματα ένταξης στις σχολικές μονάδες. Το καταγγείλαμε, το μόνο που μας είπε είναι ότι θα γίνει δέλτα φάση και έπειτα θα ξαναγίνει και άλλη φάση για την ειδική αγωγή. Το πόσους θα πάρουν, αν θα καλυφθούν όλα τα κενά, δεν πήραμε καμία απάντηση. Συνάδελφοι, συσπηρωμένοι στα σωματεία, προχωράμε. Ζητάμε εδώ και τώρα οι ΔΟΕ, οι Ομοσπονδίες και οι ΟΛΜΕ να πάρουν αποφάσεις πριν τις γιορτές για 24 ώρια απεργία. Συνεχίζουμε ενωτικά, αγωνιστικά στους δρόμους. Θέσαμε στην κινητοποίηση το ζήτημα της συνδικαλιστικής δίωξης του Διευθυντή του 8ου Γυμνασίου Πειραιά, επειδή συμμετέχει στην απεργία αποχή από το θεσμό των μεντόρων συντονιστών που κήρυξε το σωματείο. Κοιτάξτε, εδώ η απάντηση του Γενικού Γραμματέα δεν χωράει μισόλογα. Ορθά κοφτά, επί της ουσίας, αμφισβήτησε το δικαίωμα των πρωτοβάθμιων σωματείων να προχωρούν σε απεργιακές κινητοποίησεις. Δήλωσε ότι το ζήτημα αυτό επί της ουσίας έχει λυθεί και δικαίωμα τα πρωτοβάθμια σωματεία δεν έχουν να προκυρήσουν αυτές τις κινητοποίησεις απεργιακές και συνεπώς όποιος δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του ελληνικού κράτους είναι σωστό και δίκαιο και σύνομο να παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο όπως ο Διευθυντής του 8ου Γυμνασίου Πειραιά. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει. Πρόκειται για ξεκάθαρη επιβεβαίωση αυτού που εκτιμούσαμε όλοι μας φυσικά και πριν τις εξελίξεις αυτές, ότι και πριν τη συνάντηση εννοώ, ότι οι διώξεις, οι συνδικαλιστικές, η ποινικοποίηση του δικαιώματος της απεργίας, η κατάργηση του δικαιώματος, το χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος στα πρωτοβάθμια σωματεία γίνεται με τις ευλογίες του Υπουργείου Παιδείας. Δεν συνιστά δηλαδή πρωτοτυπία ή πρωτοβουλία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Εδώ γίνεται φανερό ότι υπάρχει συνεννόηση και θα κλιμακωθεί η επίθεση σε απεργούς εκπαιδευτικούς, είτε είναι διευθυντές είτε όχι, το επόμενο διάστημα. Πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχει προκηρυγμένη στάση εργασίας τρίωρη της ΑΔΔ για το κατάπτυστο άθλιο νομοσχέδιο για την υγεία που ανοίγει ορθά ανοίκτα πια, ορθά κοφτά τους ιδιώτες, τον ιδιωτικό τομέα μέσα στο δημόσιο σύστημα. Με τη σημερινή μας κινητοποίηση, ως συνέχεια των μεγάλων τελευταίων κινητοποιήσεων, με κεντρική τη μεγάλη πανεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη
και τη μαζική συμμετοχή στα πανεργατικά συλλαλητήρια, τα παιδιακά. Συνεχίζουμε σήμερα εδώ, στο Υπουργείο Παιδείας, για να κάνουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η εκπαιδευτική δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν ανεχόμαστε πια να ζούμε με αυτές τις συνθήκες. Δεν ανεχόμαστε πια την κατάσταση μέσα στα σχολεία χωρίς καμία στήριξη. Δεν ανεχόμαστε πια την εργασιακή ομοιρία των νέων συναδέλφων μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα το Υπουργείο να προχωρήσει και να υπογράψει όλες τις διαπιστωτικές πράξεις ώστε να μονιμοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι νεοδιόριστοι ειδικής αγωγής του 2020. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί η ομοιρία των συναδέλφων μας. Φτάνει πια! Περάσανε από άκρη σ' άκρη τη χώρα πολλοί από αυτούς ως και 20 χρόνια. Διοριστήκανε μετά από σκληρούς αγώνες. Δεν μπορεί να συνεχίζει κυβέρνηση και Υπουργείο Παιδείας να τους επέζει και να τους κρατάει όμοιρους για να περνάει την αντιλαϊκή πολιτική της. Επιπλέον, δεν μπορεί να συνεχιστεί η εκρηκτική κατάσταση στα νηπιαγωγεία. Δεν μπορεί οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί να δουλεύουν 30 και πλέον ώρες την εβδομάδα. Ζητάμε να γίνει τώρα νομοθετική ρύθμιση για εξίσωση του ωραρίου τους με το ωράριο όλων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών, όπως και να γίνει εξίσωση του ωραρίου των συναδέλφων στα λιγοθέσια σχολεία με τον υπόλοιπο συναδέλφο. Επιπλέον, δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι απαιτούμε και διεκδικούμε εδώ και τώρα αυξήσει τους μισθούς μας, 20% αύξηση το βασικό μισθό, δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού, να δοθεί εδώ και τώρα ως ένταξη όλης αυτής της διαδικασίας δώρο Χριστουγέννων σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Να πάρθουν μέτρα στήριξης των νέων εκπαιδευτικών που δεν μπορεί να επιβιώσουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους με ελάχιστον, με πολύ χαμηλούς μισθούς. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στο επόμενο διάστημα. Θα κλιμακώσουμε με κλαδική απεργία στα μέσα του Δεκέμβρη, αλλά και με συντονισμένους αγώνες με όλο το εργατικό λαϊκό κίνημα.